αποφασισμένος να προσφέρει με κάθε τρόπο στην κοινή προσπάθεια για την επανεκλογή της Νέας Δημοκρατίας στην κυβέρνηση, δήλωσε ο υποψήφιος βουλευτής των ΟΜΟ Ιωαννίνων Νίκος Γερασιμίδης στην πρώτη του επίσημη εμφάνιση στα τοπικά μέσα ενημέρωσης μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του. Αφού ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό για την τιμή που του έκανε να τον συμπεριλάβει στο ψηφοδέλτιο του κόμματος, σημείωσε πως και μόνο η συμμετοχή του σε αυτό είναι μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή στη ζωή του. Στην τοποθέτησή του, ο κ. Γερασιμίδης αναφέρθηκε στις μεταρρυθμίσεις κατά την περίοδο της διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία, οι οποίες, όπως είπε, θα συνεχιστούν. Σας καλώ να σας γνωστοποιήσω την υποψηφιότητά μου και να ζητήσω να συμπορευτούμε μαζί στη μεγάλη νίκη της Νέας Δημοκρατίας της παράταξής μας, η οποία έρχεται σε λίγες μέρες. Δεν θα σταθώ στο τι έγιναν και τι κάνουν οι άλλοι τα τελευταία 20 χρόνια. Αλλά θα σταθώ τι κάναμε εμείς τα 3,5 χρόνια τα οποία πέρασαν. Η κυβέρνησή μας, η κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή, είναι η κυβέρνηση των μεταρρυθμίσεων. Μεταρρυθμίσει στην παιδεία, μεταρρυθμίσει στη ΔΕΚΟ, μεταρρυθμίσει στην οικονομία, όπως η άρση της επιτήρησης, η μείωση του ελλείμματος, η μείωση της ανεργίας, 200.000 θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν τα 3,5 χρόνια, οι κοινωνικές παροχές, ΛΑΦΚΑ, ΕΚΑΣ κλπ. Είναι η κυβέρνηση των μεταρρυθμίσεων στην προτεραιότητα που δίνουμε πλέον στην περιφέρεια, στη διεθνή αναβάθμιση της χώρας με τον αγωγό Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη. Οι μεταρρυθμίσεις θα προχωρήσουν. Η Ήπειρος είναι η περιοχή μας, την οποία αγαπούμε ιδιαίτερα. Εδώ μεγαλώσαμε, εδώ ζήσαμε και ιδιαίτερα ο νομός Ιωαννίνων. Ήρθε η στιγμή λοιπόν η Ήπειρος να βγει από την απομόνωση. Δεν θα πω γιατί 20 χρόνια ήμασταν πίσω, δεν θα πω γιατί ήμασταν απομονωμένοι, δεν θα πω γιατί ήμασταν η τελευταία περιοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πω όμως τούτο, ότι ήρθε η στιγμή να βγει η Ήπειρος από την απομόνωση. Η Εγνατία Οδός τελειώνει, στο τέλος του 2008. Θα έρθουμε πάρα πολύ κοντά με τη Θεσσαλονίκη, με έξοδο στο λιμάνι της Οικουμενίτσας.